Μία εβδομάδα μετά την κτηνοδία στο στρατιωτικό σχολείο της Πεσαβάρ, όπου 132 παιδιά και 9 δάσκαλοι εκτελέστηκαν από τους αδίστακτους Ταλιμπάν, η κατάσταση στην πακιστανική πόλη παραμένει τεταμένη. Ισχυρές δυνάμεις του στρατού φυλάσσουν το σχολείο και ελέγχουν όσους προσπαθούν να μπουν στο κτίριο, ακόμα και τους γονείς. Πολλοί από αυτούς λένε πως η αιματηρή επίθεση κατέστρεψε τη ζωή τους. Τα παιδιά μας που επέζησαν τις τραγωδίες έχουν εφιάλτες από εκείνη τη μέρα. Βλέπουν διαρκώς εικόνες από την επίθεση. Όσες μέρες και αν έχουν περάσει, ο πόνος, οι πληγές, όλα παραμένουν έντονα. Δεν είχαμε ιδέα τι επρόκειτο να συμβεί. Κάθε μάνα είχε στείλει χαρούμενη το παιδί της στο σχολείο. Η επίθεση στην Πεσαβάρ ήταν η πλέον αιματηρή τρομοκρατική ενέργεια στην ιστορία του Πακιστάν. Η διεθνής κοινότητα καταδίκασε το χτύπημα και πιέζει το Ισλαμαμπάντ να αναλάβει αποφασιστική δράση κατά των Ταλιμπάν. Το ίδιο επιθυμούν και πολλοί κάτοικοι της Πεσαβάρ. Ο πόνος μου και ο πόνος των άλλων γονιών που έχασαν τους αγαπημένους τους είναι ανυπόφορος. Όμως θα δυναμώσει την αποφασιστικότητά μας εναντίον των Ταλιμπάν. Η πακιστανική κυβέρνηση προειδοποιεί ότι οι μαχητές Ταλιμπάν προετοιμάζουν νέο χτύπημα με στόχο αμάχους. Έχουμε πληροφορίες από διάφορα σημεία της χώρας ότι οι μαχητές προετοιμάζουν ένα νέο απάνθρωπο χτύπημα ως αντίπεινα. Πρέπει όλοι μας να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα. Στον απόϊχο της επίθεσης, το Πακιστάν επανέφερε τη θανατική ποινή και προχώρησε ήδη στον απαγχωνισμό μαχητών. Σύμφωνα με αναλυτές όμως, ούτε οι εκτελέσεις ούτε οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα είναι αρκετές για την εξάλληψη της τρομοκρατικής οργάνωσης.